Ναι, μας κόβουν χρήματα. Είμαστε εργαζόμενοι ήδη με τις περικοπές από το 2000, με τα μνημόνια από το 2010 και μετά. Ήδη είμαστε πάρα πολύ μειωμένοι η μισθή μας κατά 300 ευρώ μηνιαίως. Την έντονη αντίδραση των υπαλλήλων στα νοσηλευτικά ιδρύματα προκαλεί το ενδεχόμενο κατάργησης του επιδόματος ανθυγινού επαγγέλματος. Θέλουν τώρα να μας βάλουν χέρια στο ανθυγινό. Ένα ανθυγινό το οποίο το δικαιούμαστε. Είμαστε σε ένα χώρο που ήδη χαρακτηρίζεται ανθυγινός, είναι ένα επίδομα των 150 ευρώ που στην πράξη βγαίνει 100 και καταλαβαίνετε ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα, ειδικά σε ζευγάρια όπως είμαι εγώ ή οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι, θα είναι 200 ευρώ. Οπότε στο ήδη χαμηλό εισόδημα, αν προσθεθεί και αυτό, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και πρέπει να αντιδράσουμε. Σήμερα για το λόγο αυτό πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να κάνουμε την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την μη περικοπή και να ζητήσουμε τον διπλασιασμό αυτού του επιδόματος, τη συνέχιση δηλαδή της καταβολής του, το διπλασιασμό του, αλλά και την επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους όσοι εργάζονται κάτω από τις ίδιες και αντίξωες συνθήκες στα νοσοκομεία. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θέτουν το ζήτημα της κατανομής του προσωπικού. Αναφέρουν ως παράδειγμα τα προβλήματα σε ένα από τα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κάποια τμήματα θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό. Θέλει να καταργήσει αυτό την εξειδίκευση και να βάζει σε ένα τέτοιο ευαίσθητο τμήμα εργαζόμενους νοσηλεύτριες από άλλα τμήματα όπως από τα εξωτερικά ιατρεία. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Έχουμε κατ' επανάληψη επισημάνει τους κινδύνους αυτούς και τους λέμε ότι δεν είσαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς ο διοικητής περί άλλων την βάζει. Ζει στον κόσμο του. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι σήμερα προειδοποιητικά κλείνουμε αυτό το τμήμα. Εάν και εφόσον δεν δώσουν λύση, θα επανέλθουμε και θα το κλείσουμε και θα το κλείνουμε καθημερινά. Δεν θέλουμε καμία ιδιαιτερότητα, θέλουμε να αναγνωρίσουν την ιδιαιτερότητα των εργαζόμενων της εξειδίκευσης και θέλουμε να εφαρμόσουν αυτό που εφαρμόζεται σε όλα τα νοσοκομεία. Εδώ δεν υπάρχει διαφορετικό κράτος, δεν υπάρχει το διαφορετικό καθεστώς σε Ρεμέτη Παπαναγωπούλου. Υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας και οφείλουν να πειθαρχούν στις κατευθύνσεις που δίνει το Υπουργείο. Τα μέλη του σωματείου στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της διοίκησης όπου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία.